Χαραλαμπίδης. Γύρισε πολύ πίσω να πάρει την μπάλα. Σεμερτζίδης περνάει. Κόβεται προσωρινά. Βγαίνει ο Καραβίδας μπροστά. Κερδίζει και ένα φάουλ από τον Χαραλαμπίδη. Και κίτρινη κάρτα στον Χαραλαμπίδη. Ακριβώς το 8ο λεπτό. Ο Ρότσα στο φάουλ. Και ο Παντζιαράς θα βγει, θα χάσει την μπάλα. Το σούτ του Καραβίδα, το σούτ του Δημόπουλου, το σούτ του Γαλάκου και είναι το 1-0 μετά από δύο προσπάθειες των Παναθηναϊκών. Θα ξαναδούμε άλλωστε τη φάση στο 8ο λεπτό. Γαλάκος ξεφεύγει. Καραβίδας κάνει το σουτ, κοντράρει μπάλα. Και φάουλ ακριβώς επάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, σε πολύ πλεονεκτική θέση. Να δούμε ποιος θα είναι εκτελεστής του φάουλ. Κοντά στην μπάλα είναι ο Ρότσα, είναι ο Παπαβασιλείου, είναι ο Αντωνίου. Παπαβασιλείου, Ρότσα για τον Αντωνίου, κάνει το σουτ, out. Τελικά η μπάλα έχει... Παπαβασιλείου στο κόρνερ. Και 2-0 από την κεφαλιά του Βονόρτα. Στο 27ο λεπτό. Ένα φάουλ με τον Ρότσα. Θα διώξει ο Βένος, χάνει την μπάλα, την παίρνει ο Γαλάκος, σέντρα από την άλλη πλευρά. Και είναι το 3-0 από τον Δημόπουλο. Ένα κλασικό θα λέγαμε γκολ. Βαθιά παλιά του Καραβίδα για τον Γαλάκο. Βγαίνει σε σεντερφόρο ο Καψής, είναι και ο Δημόπουλος. Και η μπάλα έρχεται στον Δημόπουλο. Και μια ευκαιρία για το 4-0. Μια πολύ ωραία απόκρουση του Παντζιαρά. Η μπάλα μένει πάντα στα περιοχή του Άρη. Κεφαλιά του Καψή. Η μπάλα είναι στον Αντωνίου. Που επιχειρεί ένα σούτ και είναι το 4-0 από τον Αντωνίου. Ένα εντυπωσιακό θα λέγαμε ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα αυτό. Ένα φάουλ ο Παναθηναϊκός. Το 71ο λεπτό του αγώνα. Παναθηναϊκός Άρης 4-0. Λάκος θα είναι ο εκτελεστής. Και ο Γαλάκος στο φάουλ με φάλτσο και το 5-0. Στο χτύπημα αριστερό. Χατζιαντωνίου στο φάουλ και γκολ από τον Κούι. Πετάχτηκε ο Κούις, έπιασε καρφωτή κεφάλια ο αρχηγός του Άρη.